Οδηγοί ταξί που έπαιρναν επίδομα τυφλότητας και όμως έβρισκαν το φως τους κάθε μέρα μπροστά στο τιμόνι. Νεκροί που ξαναζωντάνευαν και έπαιρναν διάφορα βοηθήματα. Ακόμα και βαριά ανάπηροι ή νοητικά στερημένοι που ως εκ θαύματος στέκονταν στα πόδια τους και συμπλήρωναν στα κατατόπους ΚΕΠ τα δικαιολογητικά που χρειάζονταν για να συνεχίσουν να λαμβάνουν κάθε είδους επίδομα. Εκατοντάδες τέτοιες ιστορίες αποκάλυψε η απογραφή των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων και όλες οδηγούνται στον εισαγγελέα. Έχουμε υπεξαιρέσεις σε βάρος του δημοσίου, οι οποίες όμως προήλθαν σε κάποιες περιπτώσεις από σύσταση συμμορίας. Διότι όταν κάποιος αιρετός συνεννοείται με έναν διευθυντή και επηρεάζουν την επιτροπή για να μπορέσουμε να βγάλουμε με μια βιομηχανία 300, 400, 500 επιδομάτων, τα οποία είναι δεκάδες εκατομμύρια, όπως καταλαβαίνετε, πάμε σε κακουργηματικές πράξεις. Ο Δήμαρχος Ακίνθου καταγγέλει στον Sky πως στο νησί είχε στηθεί επί χρόνια μια βιομηχανία χορήγησης πλαστών επιδομάτων. Τυφλοί φαίνονταν οδηγοί ταξί, παπάδες, ακόμα και διευθυντικά στελέχη σε οργανισμούς του δημοσίου. Όλοι με βεβαίωση από τον ίδιο οφθαλμίατρο. Ήταν και προϊστάμενος του ΟΑΕΒ Σιζάκινθο και ιδιοκτήτης του ξυλίου που νίκησε στον ΟΑΕΒ. Και αυτός έπαιρνε επίδομα τυφλότητας. Μάλιστα. Υπήρχατε... Και μάλιστα και ξενοδοχείο. 80 δωματίων. Και ξενοδόχος. Ο κύριος Μποζίκης συνδέει άμεσα την επίθεση με γιαούρτια που είχε δεχτεί πρόσφατα με όσους τώρα αποκαλύπτονται πως λάμβαναν παρανόμως δεκάδες προνοιακά επιδόματα. Καταγγέλει μάλιστα τον πρώην ομάρχη Ζακίνθου ως βασικό μέλος της φάμπρικας. Είχε άμεση εμπλοκή, δεδομένου ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η υπηρεσία του, το Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ζακίνθου, στις νομαθεύσεις του γιατρού έδινε αρνητικές εισηγήσεις. Ο Δήμαρχος κάνει αυτή την πολιτική τοποθέτηση για σύγκρουση μεταξύ μας, έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν, λόγω των επικείμενων βουλευτικών εκλογών. Ο γιατρός έδινε γνωμάτευση κανονικά. Μάλιστα. Ότι είναι τυφλός. Ενώ δεύτερα, η υπηρεσία του μετά, το διοικητικό κομμάτι δηλαδή, ο διοικητικός του τμήματος υγιεινής, έδινε αρνητικές εισηγήσεις. Να μην δουν τα επιδόματα και να ζητήσει επανέλεγχο. Από άλλο γιατρό. Εντούτοι αυτό έδινε τα επιδόματα. Ο συγκεκριμένος νομάρχης. Ο νομάρχης δεν έχει το δικαίωμα να πεισβητήσει τη βεβαίωση κανενός επιστήμονα. Υπεύθυνος για τα προνοιακά επιδόματα είναι ο εκάστοτε οφθαλμίατρος ο οποίος δίνει τη βεβαίωση. Αυτή η βεβαίωση πηγαίνει στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στο Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας και ο νομάρχης υπογράφει για να μπορεί ο επιδοματούχος να πάρει τα χρήματά του. Οι ιστορίες επιδοματικής τρέλας έφτασαν στο ζενίθ τους με την αποκάλυψη του πρώην ομάρχη Ζακίνθου για τον δήμαρχο του νησιού. Καταγγέλει στον Sky πως και αυτός διαθέτει πιστοποιητικό τυφλότητας. Ο σημερινός δήμαρχος Αγκεθίων με πιστοποιητικό τυφλότητος δεν υπερέτησε στον ελληνικό στρατό. Είναι λοιπόν και αυτός τυφλός. Με πιστοποιητικό φθαλμίατρου γιατρού δεν υπερέτησε στον ελληνικό στρατό. Απλώς σαν τυφλός. J5 τυφλότητα. Στη Ζάκυνθο των 40.000 κατοίκων, οι 700 δήλωναν τυφλοί και έπαιρναν επί χρόνια το σχετικό επίδομα. Μόλις 100 απογράφηκαν φέτος. Στη Θεσσαλονίκη, βαριά ανάπηρη το 2010, δήλωναν 12.000 άτομα. Μετά την περσινή απότομη αύξηση, φέτος δεν απογράφηκαν 1.343 κάτοικοι. Ενώ στη Βιωτία, 329 πρώην δικαιούχοι επιδόματος βαριάς αναπηρίας δεν κατέθεσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα σχετικά βοηθήματα. Από το γιατρό αρχίζοντας, ναι, μέχρι την τοπική δημοτική εγγραφή. Mm-hmm. Δηλαδή εξυπηρετήσεις πελατειακού χαρακτήρα για τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές και εξυπηρετήσεις τοπικές σε ό,τι αφορά την αναπηρία και τα λοιπά, τα λοιπά τι αυτά δηλαδή. Το δημόσιο εκτιμάται να ζητήσει πίσω το ποσό των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που χορηγήθηκαν για προνοιακά επιδόματα σε όσους δεν τα δικαιούνταν.